Είμαι ο Γκριγκζέρ της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Το σημερινό βέβαια είναι ένα βίντεο στο οποίο απλά θα κάνουμε review από το Huawei Mate 50 Pro. Είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, η έκδοση με το vegan leather. Έχω εδώ πέρα το σκονάκι μου για να μπορώ να θυμάμαι ακριβώς τι πρέπει να πούμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω όλη μου την εμπειρία συνολικά όσον αφορά το συγκεκριμένο το κινητό. Πριν προχωρήσουμε, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και επίσης να επισημάνω ότι το συγκεκριμένο το βίντεο το γυρίζω με την κάμερα του Samsung Galaxy S23 Ultra σε 8K, καθαρά και μόνο για να τσεκάρουμε ακριβώς πώς γράφει και το συγκεκριμένο το κινητό, η κάμερα, λεπτομέρειες, τα πάντα. Άρα θα ανεβεί αυτούσιο και πάμε να προχωρήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πληροφορίες οι οποίες χρειάζεται να σας αναφέρω. Πάμε λοιπόν να πούμε αρχικά κάποια πολύ βασικά στοιχεία όσον αφορά το κινητό. Έχουμε μια συσκευή η οποία έρχεται με το EMUI 13. Ουσιαστικά είναι το skin το οποίο περνάει η Huawei επάνω στο Android λειτουργικό το οποίο έχει το συγκεκριμένο το κινητό. Είναι μια συσκευή όπως όλες οι τελευταίες συσκευές που έχει βγάλει η Huawei, η οποία δεν έχει Google Services. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου του κινητού, τις έχω γραμμένες εδώ πέρα. Έρχεται σε 3 χρώματα, μαύρο, ασημί και πορτοκαλί, που είναι το συγκεκριμένο το vegan leather. Το vegan leather επίσης είναι η μοναδική συσκευή από αυτές που βγάζει η Huawei, η οποία έρχεται με το καλύτερο τζαμάκι το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να παρέχει η Huawei, που είναι το Kunlun Glass. Έρχεται με αδιαβροχοποίηση, είναι δηλαδή IP68, οθόνη 6,74 ίντσες, η οποία είναι OLED στα 120Hz. Έρχεται με Snapdragon 8 Gen 1, νομίζω κάπως έτσι, ο οποίος ωστόσο είναι το 4G, δεν υποστηρίζει 5G λόγω των θεμάτων που έχει η Huawei με τις ΗΠΑ. Είναι μια συσκευή η οποία είναι Dual SIM, το συγκεκριμένο επίσης είναι με 8 GB RAM και 512 GB χωρητικότητα μνήμης. Οι Dual SIM λειτουργούν και οι δύο ταυτόχρονα, Bluetooth 5.2, USB-C, Wi-Fi, GPS, GLONASS, Baidu, και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία φυσικά είναι λεπτομέρειες τις οποίες μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που είχαμε κάνει για το unboxing το προηγούμενο. Θα σας το βάλω εδώ πέρα σαν καρτέλα για να μπορέσετε να ανατρέξετε σε αυτό εφόσον θέλετε. Και πάμε να δούμε λίγο τα βασικά. Αρχικά θα σας μιλήσω για την αίσθηση που έχω εγώ σαν χρήστης του κινητού του συγκεκριμένου και θα ξεκινήσουμε πρωτίστως με την αίσθηση της συγκεκριμένης συσκευής στο χέρι. Αρχικά να πω ότι το vegan leather το οποίο έχω εγώ εδώ πέρα είναι από τα πιο ωραία σε αίσθηση υλικά τα οποία μπορεί να έχει ένα κινητό. Είναι πάρα πολύ ωραία τα τζαμάκια, πάρα πολύ ωραία τα θολωτά τζαμάκια τα οποία και καλά φτιάχνονται για να μην γλιστράνε, αλλά αυτή η αίσθηση που έχει το χέρι εδώ πέρα επάνω όταν ακουμπάει είναι πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον στα δικά μου το χέρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο στο κράτημα γιατί όλες του οι πλευρές και η μπροστά και η πίσω, οι άκρες του είναι στρογγυλεμένες. Δεν είναι τετραγωνισμένο, άρα δεν κάνει γωνίες και το αγκαλιάζει λίγο καλύτερα το χέρι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο αυτί, στο κεφάλι δεν κουράζει καθόλου. Ο ήχος που βγάζει είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι εκπληκτικό όσον αφορά τον ήχο τον οποίο αναπαράγει κατά τη διάρκεια που ακούμε μουσική, βλέπουμε κάποιο βίντεο και είναι πολύ πλούσιος ο ήχος για το μέγεθος φυσικά του ηχείου και του ακουστικού. Γιατί υπολογίστε ότι πέραν το ότι βγάζει τον ήχο από εδώ, όταν βλέπουμε κάποιο βίντεο τον αναπαράγει και από εδώ. Άρα δηλαδή αν κάποιος το κρατάει το κινητό έτσι, έχει την αίσθηση ότι έχει στερεοφωνικό ήχο γιατί βγαίνει και από τα δύο τα ηχεία. Κατά τη χρήση το συγκεκριμένο το κινητό δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, δεν παρουσιάζει κάποια αδυναμία, κάποια καθυστέρηση. Είναι ταχύτατο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι εφαρμογές όλες ανοίγουν πολύ γρήγορα. Ανοίγουν πολύ γρήγορα βέβαια σε καθημερινή χρήση. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να κάνω κάποιο συγκριτικό, ειδικά και τώρα που έχω στα χέρια μου το S23 Ultra, για να δω κατά πόσο το ένα ανοίγει πιο γρήγορα ή το άλλο ανοίγει πιο αργά και να το δούμε. Σε καθημερινή χρήση ωστόσο, σε σχέση με το P30 πρώτο οποίο είχα, όπως επίσης και με το Huawei Mate XS το οποίο είχα, είναι σαφώς πιο γρήγορο, είναι πιο γρήγορος ο επεξεργαστής, είναι πιο καινούριος, είναι όλα αυτά. Η χωρητικότητά του το 512 είναι υπεραρκετό, ωστόσο μπορούμε να βάλουμε και κάρτα μνήμης, η οποία είναι η NM card, έχει όριο στα 256 GB, αλλά τα 512 τα οποία εγώ πήρα
είναι υπέρ αρκετά για τη δική μου τη χρήση, για αυτό που εγώ κάνω, για αυτό που εγώ θέλω να κάνω. Η οθόνη του, και θα σας πω εδώ πέρα το εξής. Κάποια στιγμή όταν πήρα το κινητό, είχαμε μαζευτεί με κάτι φίλους. Και το πήρε μία κοπέλα από την παρέα για να το δει, επειδή της φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Μου λέει, κάτσε λίγο να το δω. Το ανοίγει. Το πρώτο πράγμα το οποίο ανέφερε και σχολίασε ήταν το πόσο ωραία οθόνη έχει. Και όντως, το κινητό το συγκεκριμένο έχει οθόνη OLED, σαφώς, με 1 δισεκατομμύριο χρώματα. Ειλικρινά, η οθόνη του είναι εκπληκτική. Και σε ανάλυση, η ανάλυση του είναι, και θα το δω ευθύς αμέσως, γιατί έχω κατεβάσει μια εφαρμογή, δεν το θυμάμαι απ' έξω για να μπορέσω να σας το απαντήσω. Η ανάλυση του είναι 2616 pixel επί 1212 και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το pixel density είναι 428 pixel. Και σε φωτεινότητα είναι πάρα πολύ καλό. Σίγουρα όταν είσαι σε εξωτερικό χώρο και χτυπάει ο ήλιος, το συγκεκριμένο δημιουργεί μία δυσκολία στην ανάγνωση, όπως όλα τα κινητά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση που έχει στην αφή, γιατί τα κάνει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, το συγκεκριμένο εμένα κάποιες φορές μου δημιουργεί και μερικά θέματα και κάποια σκαλώματα, γιατί όταν πάω να επεξεργαστώ κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία, να προσθέσω κάποιο αντικείμενο σε κάτι από όλα αυτά, καμιά φορά από εκεί που μπορεί να θέλω να πετύχω το 73 ή το 52, καταλήγω να πετύχω το 55, γιατί πηγαίνει πολύ γρήγορα και καταλαβαίνει ακόμα και την ελάχιστη κίνηση που μπορεί να κάνει το δάχτυλο που εγώ δεν ήθελα. Ωστόσο, είναι εκπληκτικό. Και πάμε να περάσουμε σε ένα από τα επόμενα πάρα πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλα στοιχεία του κινητού του συγκεκριμένου. Είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι οι κάμερες οι συγκεκριμένες. Τρεις κάμερες. Και εδώ πέρα τα σχόλιά μου είναι τα εξής. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, το κινητό το συγκεκριμένο μαζί με το iPhone το οποίο έχω δοκιμάσει, όπως επίσης και πολύ λίγο με το S23 Ultra της Samsung, μπορώ να πω ότι είναι απίθανο. Όταν λέμε απίθανο, μιλάμε ότι είναι απίθανο. Οι φωτογραφίες που βγάζει είναι εκπληκτικές, είναι πάρα πολύ καθαρές. Στο σκοτάδι επίσης οι φωτογραφίες βγαίνουν απίθανες. Εκεί που θεωρώ και έχω παρατηρήσει ότι χρειάζεται βελτίωση, και δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα του λειτουργικού ή ότι είναι θέμα της κάμερας και του φακού, είναι στο βίντεο. Έχει τύχει να τραβήξω κάποιο βίντεο εμένα και στα συγκεκριμένα βίντεο να έχει επικεντρωθεί σε όλο τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο, αλλά όχι σε μένα, δηλαδή εγώ ήμουνα θολός και τα υπόλοιπα ήταν πάρα πολύ καθαρά. Όπως επίσης μου κάνει κάποια θέματα την ώρα που γράφω κάποιο βίντεο, είναι ασυγχρόνιστος ο ήχος με την εικόνα. Βλέπεις δηλαδή τα χείλη μου να κουνιούνται λίγο πιο γρήγορα σε σχέση με τον ήχο. Η διαφορά βέβαια είναι πολύ μικρή, κάποιος δηλαδή αν δεν το παρατηρήσει δεν θα το καταλάβει. Και αυτό τώρα προκύπτει με την επίσημη την κάμερα του κινητού, την native εφαρμογή που έχει. Αλλά στην συσκευή μου έχω εγκατεστημένη επίσης την εφαρμογή της Open Camera, που είναι και καλά μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα. Και εκεί το κάνει το θέμα, όπως επίσης το παρουσιάζει και με το TikTok, μου το παρουσιάζει και με το Instagram. Αυτό που παρατήρησα είναι πως δεν έχει καθυστέρηση ο ήχος όταν τον τραβάω με τα FreeBuds Pro, τα ακουστικά τα οποία έχω και μαζί μου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Το έχω αναφέρει στην εταιρεία, το κοιτάζουν, δεν με έχουν ενημερώσει ακόμη αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Γιατί πιθανότητα να είναι κάποιο bug και αυτό να μπορέσει να επιληθεί, γιατί δεν γίνεται να το παρουσιάζει όταν κάνεις εγγραφή και ο ήχος αποθηκεύεται από το ενσωματωμένο μικρόφωνο της συσκευής, αλλά από το Bluetooth να μην έχει καθυστέρηση. Εδώ εμένα με ενοχλεί λίγο το συγκεκριμένο, ωστόσο και στην εικόνα πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο, ειδικά όταν ο φωτισμός δεν είναι ιδανικός. Αλλά εξαρτάται για το τι το χρησιμοποιεί ο καθένας. Τώρα θα μου πεις, το χρησιμοποιούμε και για τα δύο. Ναι, στις φωτογραφίες είναι άψογο, είναι απίθανο, στα βίντεο χρειάζεται λίγο βελτίωση. Και πάμε λίγο να αναφερθώ σε μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που ίσως κάποιους να μην σας ενδιαφέρει, ίσως κάποιος άλλος να σας ενδιαφέρει, και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί μου το είχατε ρωτήσει και παλιότερα στο βίντεο που είχα κάνει για το Huawei Mate XS. Με είχατε ρωτήσει κατά πόσο το συγκεκριμένο το κινητό υποστηρίζει το Widevine L1. Το Widevine γενικότερα είναι η πιστοποίηση την οποία έχουν
τη δυνατότητα να πάρουν οι κατασκευαστές, παρέχεται δωρεάν. Νομίζω βγαίνει από μια εταιρεία η οποία λέγεται White Vine, την οποία έχει αποκτήσει Google. Και είναι μια πιστοποίηση την οποία παίρνουν οι κατασκευαστές και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αναπαράξουν περιεχόμενο στην συσκευή σε τρεις κατηγορίες. Είναι το Level 1, το Level 2 και το Level 3, με το Level 3 να είναι το χαμηλότερο και το Level 1 να είναι το ψηλότερο. Αυτό έχει να κάνει με DRM, έχει να κάνει με δικαιώματα, με κωδικοποίηση, με μεταφορά περιεχομένου. Το L1, το Level 1 του White Vine, είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στις συσκευές να αναπαράξουν την υψηλότερη ανάλυση περιεχομένου που μπορεί να παρέχει ένας πάροχος περιεχομένου, λέγεται Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Όπως επίσης μπορεί να αναπαράξει πέραν από την ανάλυση και HDR περιεχόμενο. Αυτό εδώ πέρα το κινητό είναι όσον αφορά την πιστοποίηση του συγκεκριμένου και θα το δω και από εδώ πέρα μέσα, είναι σε White Vine Level 1. Αυτό για να υπάρχει πληροφορία. Όπως επίσης εδώ πέρα, από την εφαρμογή που έχω κατεβάσει, η οποία είναι μια εφαρμογή που λέγεται DRM Info, βλέπω ότι δίνει και Clear Key πιστοποίηση, η οποία είναι στο 1,2, Wise Play πιστοποίηση, η οποία είναι στην έκδοση 1,1 και Play Ready, η οποία είναι στην έκδοση 4. Αυτά είναι όλα τα στοιχεία τα οποία υποστηρίζει. Αυτό το ξαναλέω γιατί μου το έχετε ρωτήσει και στο προηγούμενο το βίντεο και θεωρώ ότι κάποιοι το χρειάζονται. Όντως έχω παρατηρήσει διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο το οποίο έχω αναπαράξει. Την μοναδική εφαρμογή στην οποία μπορώ να αναφερθώ και να πω ότι το συγκεκριμένο παίζει Full HD είναι το Amazon Prime, γιατί είναι το μόνο που μου δείχνει την ανάλυση στην οποία παίζει το βίντεο. Εφόσον όμως παίζει το ένα, σημαίνει ότι θα παίζουν και τα άλλα, γιατί όλα πατάνε πάνω σε αυτό. Σαφώς, επειδή μιλάμε για ένα κινητό της Huawei με τα γνωστά προβλήματα τα οποία έχει η Huawei, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα είναι το review και το οποίο δεν θα περιλαμβάνει και σχόλια για το App Gallery, για τις εφαρμογές, για την έλλειψη των Google Services. Αλλά πριν περάσουμε στο συγκεκριμένο, να αναφέρω και το εξής. Αυτή είναι εδώ πέρα η συσκευή. Έχει έναν πολύ μικρό περιορισμό. Είναι ένας περιορισμός τον οποίο και εγώ τον ανακάλυψα και να σας πω την αλήθεια το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν είχε χρειαστεί να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω τον adapter που είχε η Huawei στην συσκευασία του P30 Pro, που είναι ουσιαστικά ο adapter από USB-C σε 3,5 χιλιοστά. Αυτόν τον adapter τον συνδέει στο κινητό για να μπορέσει να συνδέσει κάποια ακουστικά τα οποία δεν είναι με USB-C, αλλά καταλήγουν στο κανονικό, στο κλασικό το πινάκι το οποίο ξέρουμε. Πήρα λοιπόν τον adapter το συγκεκριμένο και τον συνέδεσα σε αυτό το κινητό. Και πάνω στον adapter προφανώς σύνδεσα τα καλώδια και νομίζω τα έχω και εδώ. Ο adapter, ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι ο επίσημος adapter τον οποίο έχει βγάλει η Huawei. Και το καλώδιο το οποίο σας αναφέρω είναι αυτό το κλασικό το καλώδιο που καταλήγει στο πινάκι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν έχει το εξής θέμα. Το κινητό έχει τον εξής περιορισμό. Όταν παίρνω και συνδέω τον adapter αυτόν επάνω στο κινητό και το καλώδιο μετέπειτα εδώ, βγάζει ένα μήνυμα το κινητό και θα σας πω ακριβώς τι βγάζει. Η θύρα USB-C σε αυτή τη συσκευή δεν υποστηρίζει αναλογικές συσκευές ήχου. Όταν πήρα και συνέδεσα τα USB-C ακουστικά, τα οποία περιέχονταν μέσα στην συσκευασία του P30 Pro και τα συνέδεσα καθαρά και μόνο για να δω κατά πόσο αυτά δουλεύουν ή βγάζουν επίσης το ίδιο μήνυμα, είδα ότι τα συγκεκριμένα τα ακουστικά δουλεύουν. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το Mate 50 Pro δεν είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να υποστηρίξει ακουστικά με δίσμα 3,5 χιλιοστών μέσω του αντάπτορα. Με το σέρβις το οποίο μίλησα, μου είπαν ότι δεν έχουν κάποια ενημέρωση σχετικά και γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο το είχαν ξανακούσει. Αλλά επειδή εγώ είμαι ο Γρηγόρης, δεν μου φαίνεται περίεργο το ότι το συγκεκριμένο έχει παρουσιαστεί σε μένα, γιατί γενικότερα είμαι λίγο ψήρας και τα ψάχνω όλα αυτά τα πράγματα. Άρα είναι απόλυτα αναμενόμενο και απόλυτα λογικό αυτό να βγει σε εμένα. Κατά τα άλλα, εάν συνδέσει κάποιος οποιαδήποτε συσκευή η οποία είναι USB-C τύπου Bluetooth ακουστικά, βασικά αυτά εδώ πέρα, ή ας πούμε αν συνδέσει κάποιος κάποιο μικρόφωνο εξωτερικό το οποίο είναι Bluetooth με USB-C, στο οποίο σας έχω κάνει ένα unboxing από μια συσκευή το προηγούμενο διάστημα και το έχετε δει, αυτό το μικρόφωνο δουλεύει κανονικά. Άρα προφανώς υπάρχει κάποιος περιορισμός στο συγκεκριμένο. Και πάμε τώρα να αναφερθούμε λίγο προφανώς σε αυτό τον περιορισμό τον οποίο αντιμετωπίζει η Huawei όσον αφορά την Google, τα Google Services και τις εφαρμογές. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σαν Γρηγόρης, αλλά αυτό το έχω αναφέρει σε κάποιο παλιότερο βίντεο, ξεκίνησα αρκετό καιρό πριν και το έκανα, προσωπικά τονίζω πάλι,
δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το ότι το κινητό δεν έχει επάνω του Google Services, αλλά επίσης δεν έχω αυτοκίνητο, άρα δεν χρησιμοποιώ το Google Auto, το οποίο προφανώς βγάζει πρόβλημα εφόσον δεν υπάρχει προεγκατεστημένο μέσα στη συσκευή. Όπως επίσης, αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι όλες οι εφαρμογές που εγώ χρειάζομαι στο 90%, έτσι τώρα δεν θα σας πω το 100%, υπάρχουν στο App Gallery. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες εφαρμογές τύπου Netflix, τύπου Amazon Prime ή ας πούμε το Amazon Photos, το οποίο επίσης χρησιμοποιώ, και κάποιες άλλες εφαρμογές κατεβαίνουν κανονικά, εγκαθίστανται στο κινητό κανονικά, απλά δεν εγκαθίστανται από το επίσημο κανάλι που είναι το App Gallery, το οποίο περιέχει όλες τις εφαρμογές. Εγκαθίστανται ναι μεν μέσω του App Gallery, απλά κάνει αναζήτηση στο APK Pure νομίζω ή και σε μια ακόμη σελίδα η οποία έχει τα αρχεία εγκατάστασης των εφαρμογών, τα κατεβάζει στη συσκευή, τα εγκαθιστά και δουλεύουν κανονικά. Μπορεί κάποιος δηλαδή να παίξει κανονικά βίντεο, αν σας το ανοίξω εδώ πέρα και δεν ξέρω και αν το πιάνει, αλλά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχω ανοιχτό το Netflix. Δουλεύει επίσης κανονικά το Amazon Prime. Αυτό που μου έχει βγάλει ένα πρόβλημα είναι το Disney Plus, το οποίο στην αρχή είχε εγκατασταθεί, άνοιξε κανονικά, είχα τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση στο περιεχόμενο και αναπαρήγαγε κανονικά το περιεχόμενο, ωστόσο πλέον ενώ η εφαρμογή εγκαθίσταται και πάει να ανοίξει, απλά δεν προχωράει στο επόμενο βήμα και η οθόνη μένει μαύρη. Στο YouTube εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα, χρησιμοποιώ μία γρήγορη συντόμευση που έχει το κινητό, λειτουργεί σαν να είναι η εφαρμογή κανονικά. Αναζήτηση κάνω, μπορώ να επιλέξω την ποιότητα του βίντεο το οποίο θέλω να αναπαράξω. Έχω κανονικά πρόσβαση όπως επίσης και στο δικό μου το κανάλι. Στο YouTube Studio που είναι η εφαρμογή από την οποία έχω πρόσβαση στο κανάλι και στις ρυθμίσεις για να ανεβάζω βίντεο, να αλλάζω τους τίτλους ή οτιδήποτε, δεν έχω πρόσβαση γιατί και αυτό χρειάζεται τα Google Services σαν εφαρμογή. Αλλά μπαίνω επίσης κανονικά από την σελίδα και εννοείται πως οποιαδήποτε εφαρμογή δεν υπάρχει στο App Gallery και μπορεί να εγκατασταθεί, εγκαθίσταται, δουλεύει. Το Quick που έχω από την GoPro, ενώ υπάρχει στο App Gallery, όταν πας να το ανοίξεις, βγάζει ένα μήνυμα, το οποίο ωστόσο δεν δημιουργεί πρόβλημα κατά τη χρήση, το οποίο λέει ότι δεν λειτουργεί κάποια υπηρεσία εφόσον δεν υπάρχουν τα Google Services. Μέσα από το G-Space έχει βρει μια λύση για να μπορεί κάποιος να λειτουργεί εφαρμογές της Google. Εγώ από το G-Space έχω εγκαταστήσει στην συσκευή μου τους χάρτες της Huawei, έχω εγκαταστήσει το Gmail, έχω εγκαταστήσει και την εφαρμογή από ό,τι βλέπω του YouTube, όπως επίσης και το YouTube Studio, τα οποία βέβαια δεν τα ανοίγω και ποτέ για να σας πω την αλήθεια. Ωστόσο, το Google Maps, το οποίο έχω λειτουργήσει μια-δυο φορές έτσι για να δω αν δουλεύει, γιατί υπό άλλες συνθήκες εγώ χρησιμοποιώ πλέον το Petal Maps, δουλεύει κανονικά, εντοπίζει κανονικά το που βρίσκεται η συσκευή, ενώ που βρίσκεται η συσκευή στον χάρτη για να μπορέσει να δώσει οδηγίες και να μπορέσει να μας κατευθύνει. Θα ανεβάζει κανονικά βίντεο μέσα από το Google Maps, εφόσον θέλουμε να ανεβάσουμε κάποιο βίντεο ή και κάποια φωτογραφία σε κάποια καταχώρηση ενός καταστήματος ή ενός μέρους, γενικότερα λειτουργεί κανονικά. Που σημαίνει ότι για εμένα το συγκεκριμένο δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Όπως επίσης έχω δει από άλλο άτομο το οποίο έχει το Mate 50 Pro, το οποίο το χρησιμοποιεί και για τη δουλειά και χρειάζεται έναν authenticator της Microsoft για να μπορεί να δουλέψει, ότι και αυτό δουλεύει κανονικά και μπορεί με το συγκεκριμένο να συνδεθεί στους εταιρικούς λογαριασμούς και να έχει πρόσβαση κανονικά στα email. Γενικότερα λειτουργεί χωρίς κάποιο πρόβλημα. Αυτές είναι οι βασικές λεπτομέρειες όσον αφορά το κινητό, το Huawei Mate 50 Pro. Γενικότερα νομίζω ότι πρέπει, καταλήγοντας, να πω λίγο την άποψή μου συνολικά. Δεν θα σας πω αν εγώ θα το αγόραζα το κινητό ή αν θα αγόραζα κάποια συσκευή χωρίς Google, γιατί το έχω κάνει, δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν μου δημιουργεί κάποιο θέμα. Στη χρήση το κινητό είναι πάρα πολύ γρήγορο, λειτουργεί κανονικά, δεν έχω τον φόβο του να πάρει νερό γιατί είναι αδιάβροχο. Αν με ρωτούσε κάποιος αν θα συνέστηνα αυτή τη συσκευή για να την αγοράσει, εδώ υπάρχουν πάλι δύο απαντήσεις. Θα έλεγα ναι, γιατί είναι μια συσκευή η οποία, έχοντας την εμπειρία που έχω από τη Huawei όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχω στην κατοχή μου συσκευές της, είναι λοιπόν μια συσκευή η οποία, εάν χρειαστεί οτιδήποτε, έχει πάρα πολύ καλή υποστήριξη. Η εταιρεία υποστηρίζει το κινητό πάρα πολύ καλά με όσα μέσα διαθέτει και μπορεί να διαθέσει γενικότερα. Γενικότερα το έχω από όταν κυκλοφόρησε. Δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα πέραν από αυτό που αντιλήφθηκα που σας ανέφερα με το USB-C και τα βυσματάκια τα 3,5 χιλιοστά. Η συσκευή δουλεύει αψεγάδιαστα, δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Αν θα με ρωτούσε κάποιος αν θα μπορούσε να το πάρει,
Θα έλεγα ναι. Ωστόσο, θα έκανα και μία ερώτηση και θα το έδειχνα κιόλας, εάν θα μπορούσε ή θα είχε τη δυνατότητα ο όποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να ψάξει λίγο παραπάνω, ίσως εφόσον κάποια εφαρμογή δεν είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω των υπόλοιπων καταστημάτων για να το εγκαταστήσει. Ξέρω ότι κάποιος μπορεί να γυρίσει και να πει ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολυτεχνικές γνώσεις, απαιτεί κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι αυτό που λέμε geek για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν ισχύει το συγκεκριμένο, γιατί η διαδικασία του να ψάξεις μια εφαρμογή και να μπορέσεις να την εγκαταστήσεις εδώ έχει γίνει πάρα πολύ απλή, γιατί και η Huawei θέλει τα κινητά της να μπορούν να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο και να μπορούν όλοι να τα χρησιμοποιήσουν. Άρα δεν θα δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις θα έλεγα ναι, πάρτε το, γιατί είναι μια συσκευή η οποία θα σας αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένους. Σαφώς δεν είναι μια συσκευή που θα μπορέσει να την αγοράσει κάποιος εάν θέλει να έχει 5G, γιατί δεν υποστηρίζουν 5G λόγω των θεμάτων που έχει η Huawei με τις ΗΠΑ. Εδώ είναι σίγουρα όχι για κάποιον που θέλει 5G. Για κάποιον όμως που θέλει ένα πολύ καλό κινητό, το οποίο θα είναι πολύ καλό στη χρήση, πάρα πολύ καλό στην απόδοση, πάρα πολύ καλό στις φωτογραφίες, θα είναι αδιάβροχο, θα δουλεύει αψιγάδιαστα τουλάχιστον για 4 χρόνια, γιατί εγώ το P30 που έχω, το οποίο είναι 4 ετών νομίζω παλιό κινητό, μπορώ να σας πω ότι ξεκίνησε να έχει μια μικρή, κυριολεκτικά μικρή καθυστέρηση πριν από ένα χρόνο. Μέχρι τότε το κινητό δούλευε όπως δούλευε την πρώτη μέρα που βγήκε από το κουτί. Άρα ξέρω από εμπειρία ότι αυτό σίγουρα δεν θα έχει θέμα και δεν θα παρουσιάσει πρόβλημα. Κατά τα άλλα, εδώ έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας, έχει να κάνει ίσως με το πόσο θέλει να αντιμετωπίσει τις φοβίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φοβία στο τι θα συμβεί αν εγώ θέλω να κάνω εκείνο. Εδώ δεν μπορεί να σας απαντήσει κάποιος κάτι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι για όλους, αλλά αυτή είναι η δική μου η άποψη, η οποία εννοείται ότι επηρεάζεται από όλη την χρήση που εγώ έχω κάνει συνολικά όλα τα χρόνια από τα κινητά της Huawei, και μπορώ να πω επίσημα ότι τα τελευταία 2 χρόνια που χρησιμοποιώ κινητό που δεν έχει Google Services επάνω, προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, δεν έχω νιώσει να μου λείπει κάτι. Αλλά γενικότερα είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται και βρίσκει πάντα εναλλακτικούς τρόπους για να κάνει κάτι, εάν δεν μπορεί να γίνει με τον καθιερωμένο τρόπο. Αυτά από εμένα. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Ό,τι θέλετε, εννοείται ότι μπορείτε να με ρωτήσετε, γιατί είναι ένα κινητό το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά, οπότε μπορώ να σας απαντήσω για οτιδήποτε. Να προσέχετε, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας.